Καλούμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ώστε να εκλέξουμε το νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1η-8η-24 έως 36η-26, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 3852 του 2010, όπως ισχύουν, και του αριθμού 20-230, πρώτης εβδόμου του 24, εγγράφου της ΑΔΑ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου. Αντιπρόεδρος είναι η κυρία Μόλβαλη, από τη δεύτερη και γραμματέας ο κύριος Κλωμιδιώτης συνεχίζουν. Οπότε, σύμφωνα με τη δήλωση του Δημάρχου μας Ταξιάρχη Πέρου, υποψήφιος νέος πρόεδρος προτείνεται ο κύριος Δύσος Παναγιώτης. Θα πρέπει να καλέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να επικυρώσει αυτή την πρόταση διανάτασης του χειρός. Παρακαλώ, ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου μας για νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δύσο Παναγιώτη. Να σηκώσουν τα χέρια. Όλο το Δημοτικό Συμβουλίο. Τον προτείνει ο Δήμαρχος. Τον προτείνει ο Δήμαρχος, δεν τον εγκρίνει η παράταξη. Η παράταξή μας τον εγκρίνει. Προτείνει ο Δήμαρχος. Εγώ λέω διαδικαστικά σας πω. Εγώ λέω διαδικαστικά. Τώρα από εκεί πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς θα ψηφίσουμε. Οπότε ψηφίζουμε με ανάταση του σωτηρίου. Η παράταξη λοιπόν. Η παράταξη. Έτσι τώρα το είπε σωστά. Γι' αυτό το διευθύνησε. Εφόσον η κυρία Γιάννη δεν έχει καλή πρόταση. Όχι, ρε παιδί, είπα να διορθωθεί. Λοιπόν, ωραία, ξαναεπαναλαμβάνω. Η παράταξη της Δημοτικής Αρχής του κ. Πέρου Ταξιάρχη προτείνει για νέο πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Δύσο Παναγιώτη. Με ανάταση του χειρός, παρακαλώ ποιοι συμφωνούν με αυτή την πρόταση για να δούμε πόσα άτομα είναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, όλη η παράταξη της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Δαξιάρχη Πέρου και όλη η παράταξη της Αντιπολίτευσης του κυρίου Άλατζα. Οπότε... Κυρία Γιαννή, εμείς δεν διαφωνούμε με το πρόσωπο του κυρίου Δύσου. Έχω κανένα πρόβλημα. Διαφωνούμε με τις διαδικασίες που ψηφίζουν τα Υπουργεία μας και οι νόμοι που ψηφίζουν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο να εκλέγεται πρόεδρος με παράταξη συγκεκριμένη, επειδή το λέει ο νόμος. Γι' αυτό διαφωνούμε. Όχι γιατί έχουμε πρόβλημα με το πρόσωπο του... Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην νομίζουμε ότι έχουμε κάνει πρόβλημα με την παράταξη του κυρίου Δύσου. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω εγώ να γίνει ερώτημα, δεν θυμάμαι καλά. Στην πρώτη ψηφοφορία ψηφίσατε το πρόεδρο που πρότεινε πάλι η δημοτική μας παράταξη. Όπως π.χ. από ό,τι αναφέραμε και βλέπουμε, αντιπρόεδρος προτείνεται από την πλειοψηφή σας αντιπολίτευση και γραμματέας από τη δική σας παράταξη. Κύριε Σικά, με τον ίδιο νόμο προτάθηκε και αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας που μοιραστήκατε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, δηλαδή επιμένετε ότι δεν συμμετέχετε. Παρόν. Οπότε έχουμε πόσο το λόγο ζήτησε ο κύριος
Σαλατζάς. Δεν έχουμε σαν παράταξη ούτε έναν μισό ενδιασμό όσον αφορά το πρόσωπο που προτάθηκε. Η συνεργασία μου με τον κύριο Δίσο ήταν στη Δημοτική Επιτροπή, όπου μπορώ να πω ότι ήταν σταθερός, όχι σε σχέση με αυτά που έλεγα εγώ, ψήφισα, αλλά ήταν σταθερός, δεν υπήρξε ειρωνικός, δεν υπήρξε ποτέ, ήταν πολύ καθαρός και ωραία. Ένα τέτοιο πρόσωπο, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολιτικά, αυτοδιοικητικά πολιτικά θα το πω πιο πολύ, δεν είχαμε κανένα λόγο, γι' αυτό κάνω, κυρία Προεδρεύουσα, την αιτιολόγηση ψήφου, να πούμε όχι. Σου ευχόμαστε λοιπόν, Παναγιώτη, με τον Μιχάλη είχα πιο πολύ συνεργασία. Λοιπόν, σου ευχόμαστε λοιπόν, Παναγιώτη, καλή επιτυχία στο έργο σου. Εμείς όσο μπορούμε, βοηθάμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα πω ότι είναι δεξιόσιμο, οπότε η δουλειά είναι πρωτάκουσα. Και εσένα θα σε ψήφισα. Είσαι Πασόκος. Ευχαριστούμε, κύριε Αλατζά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση? Ωραία, αποχωρώ εγώ. Λύεται η συνεδρίαση και από μένα καλή θητεία, κύριε Δίσο, στα νέα σας καθήκοντα.